Μάλιστα. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα, αγαπητέ φίλε Σωτήρη. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και την καταγγελία αυτή. Πραγματικά, δυστυχώς, όπως είχα πει λίγο πριν, ότι ζούμε σε ένα κράτος, ζούμε σε μια πατρίδα που δυστυχώς λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι και λέμε ότι είμαστε, ότι όλα πάνε καλά, αλλά δυστυχώς ούτε ελεύθεροι είμαστε, ούτε δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα τηρούνται, ούτε οι νόμοι τηρούνται, ούτε η Ορθοδοξία στηρίζεται και υποστηρίζεται. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά δίνουν πάρα πολλές ελευθερίες και πάρα πολλά δικαιώματα σε όλους τους αντίχριστους και όλους τους αιρετικούς. Είτε αυτοί λέγονται παπικοί, είτε λέγονται οι Ιεχωβάδες, είτε λέγονται Ποντεστάντες κλπ. Θα ήθελα εδώ επίσης να κάνω και εγώ μια καταγγελία. Το λέω αυτό με μεγάλη μου λύπη, διότι πριν λίγες μέρες, το πολύ με 2 εβδομάδες, έτυχε να παρακολουθήσω μια εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία εκπομπή λεγόταν «Ελεύθερος, νομίζω, ρεπόρτερ», είναι με τον κύριο Τσαρούχα, και ούτε λίγο ούτε πολύ αυτός ο κύριος, ο κατά πάντα ίσως σεβαστός και αξιότιμος κύριος, ούτε λίγο ούτε πολύ έκανε διαφήμιση στους Ιεχωβάδες, στους αντιρρησίες συνειδήσεως. Είχε μαζέψει εκεί όλους τους αντιρρησίες συνειδήσεως και έλεγαν ελεύθερα τη γνώμη τους, με στοιχεία, με δίθεν αποδείξεις, και ούτε λίγο ούτε πολύ, καλούσε και προβλημάτιζε όλους τους Έλληνες να βοηθήσουν τους καημένους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δίθεν υποφέρουν εδώ σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτό το κράτος, από τα δικαιώματά τους και τις ελευθερίες τους. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι, αγαπητέ μου κύριε Σωτήρη και αγαπητοί μου και ευσεβούμενοι χριστιανοί, αν θέλουν να έχουν δικαιώματα, να πάνε να φτιάξουν ένα κράτος δικό τους και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ είναι Ελλάδα, είναι Ορθόδοξη Ελλάδα, είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και θα υπερασπιστούμε και την Ορθοδοξία μας και την πατρίδα μας μέχρι σε σχάτων. Μέχρι σε σχάτων. Όσοι λίγοι και αν μείνουμε, όσοι λίγοι και 300 του Λεωνίδα να μείνουμε, θα πέσουμε μέχρι σε σχάτων με τη βοήθεια του Θεού πάντα, για να υπερασπιστούμε τα ιερά και τα όσια της πίστης και της πατρίδος μας. Ας πάνε οι κύριοι αυτοί να φτιάξουν δικό τους κράτος, δικούς τους νόμους και να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ επαναλαμβάνουν η Ελλάδα, Ορθόδοξη, όλοι οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας. Εντάξει, τους ανεχόμαστε, πριν όμως όχι και να μας κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν και να μας καθοδηγούν και να περνάνε και να ψηφίζονται νόμους υπέρ αιρετικό και να ψηφίζονται νόμοι αντίχριστοι κατά των χριστιανών. Πού ζούμε? Μέχρι πότε θα ανεχόμεθα? Φταίμε όλοι μας, ντροπή μας. Ντροπή μας σε όλους μας. Που ανεχόμεθα αυτούς τους κυρίους και τους πολιτικούς αυτούς, τους ανάξιους αυτούς πολιτικούς μας, όλους μηδενός εξαιρουμένων, ενώ όλους από όλα τα κόμματα εννοώ, εξαιρέσεις υπάρχουν παντού και στους πολιτικούς φυσικά υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που είναι πραγματικά αξιόλογοι άνθρωποι και επιπόληπτοι πολίτες και ηθικοί και πατριώτες κλπ. Αλλά είναι μετρημένοι. Η πλειοψηφία όλων των κομμάτων έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα και την πίστη μας αλλά και την πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτό έλειπε. Οι κύριοι λοιπόν αυτοί να ζητάνε και τα ρέστα ότι δήθεν δεν έχουν δικαιώματα. Αν έχουν κάποιοι δικαιώματα εδώ σε αυτόν τον τόπο, σε αυτήν την Ελλάδα, είναι αυτοί και όχι εμείς. Λοιπόν, αλλά έχει ο Θεός και ας μην επαναπαύονται και να χαίρονται, διότι θα έρθει η ώρα τους και εδώ αλλά και στην άλλη ζωή. Καταφθάνουν κι άλλα τηλεφωνήματα, 9:50 η ώρα. Δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι πάρα πολλά. Χαίρομαι βέβαια γι' αυτό και σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε την εκπομπή μας, την Φωνή του Πατροκοσμά. Αλλά η ώρα έχει ήδη περάσει. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε πολλά άλλα ερωτήματα. Θα κάνω μια γρήγορη, έτσι, θα ρίξω μια γρήγορη ματιά και θα δω αν υπάρχει κανένα σημαντικό ερώτημα για να απαντήσω. Αθήνα Ευάγγελος, το 6 δεν είναι κακός αριθμός. Φυσικά, φίλε, δεν είναι κακός αριθμός. Το είπαμε ότι όλοι οι αριθμοί είναι
αθώοι και ουδέτεροι και φυρημένοι. Όταν του προσδώσουμε όμως κάποια σημασία, γίνεται έβλημα και σύμβολο, τότε οπωσδήποτε αν εκφράζει καλό σύμβολο, καλή ιδέα κλπ. Είναι καλός. Αν εκφράζει κακή ιδέα, και γίνεται κακό σύμβολο και το απορρίπτουμε. Ο αγαπητός τηλεθεατής Βαγγέλης από το Βύρωνα λέει: άκουσε από τον Αντένα εκπομπή της κυρίας Πιπηλή ότι στην Πάτμο θα εορταστούν τα 1900 χρόνια από την εποχή που έγραψε την Αποκάλυψη ο Ιωάννης, ο θεολόγος, και θα έρθει και ο Πάπας. Υπάρχει κάποια τέτοια ανακοίνωση και πιθανόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο ο φίλτατος εισαγωγικά κύριος Πάπας, διότι θα του βγει σε ξινό. Εάν τολμήσει να πατήσει τα πόδια του εδώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, νομίζω ότι αν δεν του συμβεί τίποτα άλλο, τουλάχιστον θα γυρίσει σώος πίσω. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα έχει το θράσος να πατήσει τα πόδια του, τα βρωμερά του αυτά πόδια, σε ένα τόσο άγιο και ιερό νησί της Πάτμου. Και αν τελικά το αποφασίσει, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας οι Ορθόδοξοι Έλληνες να ξεσηκωθούμε, να αντιδράσουμε και να πάμε και στην Πάτμου και αναλόγα να πράξουμε. Ο Άγγελος από Αχαρνό ρωτά να γνωρίζω για μια προφητεία που είναι της Ιρλανδικής Εκκλησίας και λέει ότι για τους 112 πάπες κλπ. Κάτι έχω υπόψη μου, αγαπητέ φίλε Άγγελε. Βέβαια αυτές δεν θεωρούνται προφητείες, διότι οτιδήποτε είναι εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν θεωρείται βέβαιο και έγκυρο. Λοιπόν, αλλά όμως επειδή δεν αποκλείεται, όπως έχουμε δει και όπως έχουμε αναφέρει και άλλες εκπομπές μας, και εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας να γίνονται θαύματα, όπως θα αναφερθούμε σε μία εκπομπή μας, ολόκληρη εκπομπή μας, τι γίνεται με αυτά τα θαύματα τέλος πάντων, είναι σημείο και κριτήριο πάντοτε αγιότητος και οσιότητος, γίνονται θαύματα, δεν γίνονται θαύματα, ποιοι κάνουν θαύματα, πότε τα κάνουν τα θαύματα και πολλά άλλα πράγματα σχετικά με το θαύμα. Θα αναφερθούμε σε μια ολόκληρη εκπομπή μας. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν κάποια προφητεία, έχω διαβάσει και εγώ. Δεν γνωρίζω κατά πόσον μπορούμε να τις έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, αλλά επειδή επέτρεψε ο Θεός και επιτρέπει ο Θεός και διαμέσων αιρετικών και απίστων πολλές φορές, όπως βλέπουμε και στην Αγία Γραφή και, και σε πολλούς βίους Αγίων κλπ, να προφητεύουν και να κάνουν και θαύματα, όπως παραδείγματος χάρη ο Βαλάμ στην Παλαιά Διαθήκη, ο μάγος, όπως οι Σύβυλες πρόχριστο και λοιπά που προφήτευσαν κάποια πράγματα σχετικά με τον ερχομό του Κυρίου και της Παναγίας, έτσι μπορεί να υπάρχουν, όπως και ο Νοστράδαμος, ο οποίος βέβαια ήταν αστρολόγος, μάγος και αιρετικός φυσικά, και αυτός είπε κάποια πράγματα μέσα στα πολλά τα οποία ήταν αληθινά. Τον είχε βοηθήσει η Χάρις του Θεού να πει κάποια πράγματα για να βοηθήσει ίσως κάποιους ανθρώπους να κατανοήσουν κάποια πράγματα και να είναι αναπολόγητοι. Δεν αποκλείεται λοιπόν να υπάρχει αυτή η προφητεία με τους 112 πάπες που την αναφέρει και ο Νοστράδαμος κάπου, ότι λέει για κάποιον πάπα και μάλιστα αναφέρει ίσως για αυτόν τον πάπα ότι μάλλον θα είναι ο τελευταίος πάπας αυτός. Θα δούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, διότι δεν είναι προφητεία της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας μας, για να είμαστε 100% βέβαιοι ότι θα συμβεί. Αφού είναι εκτός Ορθοδοξίας, μπορεί να είναι και αληθινή, αλλά μπορεί να είναι και ψεύτικη. Οψόμεθα. Η κυρία Μαρία Παδοπούλου από το Παγκράτη, πριν της εμφανίσεως του Χριστού, ήταν ειδωλάτρες. Οι Έλληνες, φυσικά, το είπαμε αυτό, ήταν ειδωλολάτρες, πίστευαν στα είδωλα, πίστευαν σε ψεύτικους θεούς, στον Δία, στην Ήρα, στον Ερμή, στην Αφροδίτη κλπ. Είχαν θεοποιήσει ανθρώπους. Και πίστευαν σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους 12 θεούς του Ολίβου. Άρα τι ήταν, όταν πιστεύεις σε ψεύτικους θεούς, τι είσαι, δεν είσαι
ειδωλολάτρης. Δεν λατρεύεις είδωλα. Δεν λατρεύεις πράγματα εκτός του Θεού που Κύριο μόνο το Θεό σου προσκυνήσεις, ου λατρεύσεις και προσκυνήσεις άλλο Θεό, παρά μόνο το Θεό και τον Κύριο και τον Θεό σου, λέει μία από τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Μαγγέλες στο Καλαμάκι, στο ραδιόφωνο ακούσαμε τους Πεντεκοστιανούς να λένε ότι πρώτος έρχεται ο Αντιχριστός και μετά ο Αντίχριστος, τι σημαίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι να ασχολούμαστε με Πεντεκοστιανούς, με αυτά που λένε οι Πεντεκοστιανοί, είναι αιρετικοί όπως έχουμε πει και δεν πρέπει να τους δίνουμε καθόλου σημασία, ούτε καν να τους ακούμε, αγαπητέ φίλε Ευαγγέλη. Αν θέλεις φυσικά να έχεις υγιείς και σωστές απόψεις και ορθόδοξες. Το ότι θα έρθει πρώτο Χριστός, αυτό είναι μεγάλη πλάνη και ψέμα. Πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά τον Αντίχριστο θα έρθει ο Κύριός μας για να γίνει η δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας. Η κυρία Νίκη από τα Κάτω Πατήσια μας στέλνει θερμά συγχαρητήρια και λέει να είναι ευλογημένη όλη αυτή η εργασία και προσπάθεια και ο αγώνας που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Νίκη για τα καλά σας λόγια και τις ευχές σας και εσείς εύχομαι ο Θεός να σας έχει καλά και να σας βοηθάει στα δύσκολα αυτά χρόνια τα οποία ζούμε. Και τι γίνεται με τους ανθρώπους που αδιαφορούν, η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας. Όλοι μας